νομοσχέδιο για τον πολιτισμό σήμερα. Αλλά μήπως, κυρίες και κύριοι, πολιτισμός δεν είναι πάντα και εκείνος ο αγώνας του ανθρώπου να ζήσει όπως του αξίζει και σύμφωνα με τις δυνατότητες της εποχής του? Χαιρετίζουμε λοιπόν και από το βήμα της Βουλής τις δεκάδες απεργιακές συγκεντρώσεις και τους χιλιάδες απεργούς σε όλη τη χώρα που σήμερα 17 του Απρίλη απεργούν με σύνθημα «Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας», φωνάζοντας ως εδώ την απάντηση στην ακρίβεια θα τη δώσουν οι πολλοί, και ζητούν όλοι αυτοί, απ' έξω είναι χιλιάδες, αυξήσεις στους μισθούς τώρα. Πολιτισμός όμως, κυρίες και κύριοι, είναι και η ειρήνη, και ο πόλεμος μια βαρβαρότητα. Γι' αυτό και καταδικάζουμε και την επικίνδυνη πολεμική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, όπως καταδικάζουμε και την Ισραηλινή κατοχή και την ασύλληπτη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού που διαπράττει αυτό το κράτος στη Γάζα των 40.000 νεκρών, με τους μισούς από αυτούς να είναι παιδιά. Γι' αυτό και καλούμε την κυβέρνηση να αποσύρει άμεσα τη στήριξή της στο κράτος δολοφόνο του Ισραήλ και να απεμπλακεί η χώρα μας από τους υπεριαλιστικούς πολέμους, να κλείσουν οι αμερικανονατοικές βάσεις και υποδομές, να επιστρέψει η φρεγάτα Ίδρα από την επιχείρηση Ασπίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 3.500 μακριά μίλια από εδώ στην Ερυθρά Θάλασσα. Ισχυρίζεται λοιπόν η ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού για το σημερινό νομοσχέδιο ότι με αυτό έρχεται να ικανοποιήσει στο πρώτο του μέρος το πάγιο αίτημα των καλλιτεχνών για την προστασία του ελληνόφωνου τραγουδιού και των δημιουργών του από την επέλαση του ξενόγλωσσου τραγουδιού. Όμως, τελικά αποδεικνύεται ότι πρόκειται για ένα προβληματικό, για ένα λειψό βήμα. Ο λόγος απλός, το κίνητρο και ο σκοπός του, που δεν είναι να διαφυλάξει ή ακόμα περισσότερο να αναδείξει την πολιτιστική κληρονομιά της πατρίδας μας και τους δημιουργούς της, αλλά να αποκτήσει η Ελλάδα ένα ισχυρό brand name, όπως χαρακτηριστικά λέει ο Πρωθυπουργός, το είπε στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης, προκειμένου έτσι, με αυτό το brand name, να αναβαθμιστεί και η θέση της ελληνικής αστικής τάξης και μέσα και έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έτσι εξηγείται το γεγονός ότι τα μέτρα που θεσπίζονται είναι τελικά ελλιπή και δεν θίγουν σε καμία περίπτωση τα μεγάλα συμφέροντα και τις μεγάλες απαιτήσεις, βέβαια, που αυτά έχουν. Έτσι εξηγείται επίσης και το γεγονός ότι απουσιάζουν, όχι μόνο στο σημερινό νομοσχέδιο, αλλά σταθερά και διαχρονικά από τις πολιτικές όλων των κυβερνήσεων, όλα εκείνα τα ουσιαστικά μέτρα, τα μορφωτικά, τα παιδαγωγικά, τα αισθητικά και τα οικονομικά φυσικά, τα οποία θα καθιστούσαν τον ελληνικό λαό ως τον φυσικό ιδιοκτήτη, ταυτόχρονα και μέτοχο και κοινωνώ όλου αυτού του τεράστιου πλούτου της πολιτιστικής του κληρονομιάς. Μιλάμε βέβαια για τα μέτρα εκείνα και τις πολιτικές, προκειμένου να καλλιεργούνται όλα τα απαραίτητα κριτήρια, ώστε ο καθένας να μπορεί να διακρίνει τα αισθητικά και κοινωνικά ωφέλιμα στοιχεία για την ανάπτυξη της προσωπικότητάς του και της κοινωνίας γενικότερα, από τα άχρηστα και τα επιβλαβή, να ξεχωρίζει δηλαδή τα πολιτιστικά αγαθά από τα υποπροϊόντα και τα σκουπίδια. Γιατί τελικά αυτά και μόνο αυτά είναι τα κριτήρια ικανά και αναγκαία να συμβάλλουν στην προστασία και του καλού ελληνόφωνου τραγουδιού, όπως και κάθε ποιοτικού τραγουδιού, ελληνικού ή όχι, από την αλλίωση και άλωση του γούστου από τα κάθε λογής μουσικά σκουπίδια. Να γιατί επομένως λέμε ότι ακόμα και αυτή η υποτιθέμενη θετική εξέλιξη με τη σημερινή νομοθετική ρύθμιση τελικά εντάσσεται και εναρμονίζεται πλήρως με τη γενικότερη εκείνη πολιτική της κυβέρνησης, μια πολιτική βέβαια διαχρονική, κατά βάση που υπηρετήθηκε σταθερά και απαρέγκλιτα από όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Και όλη αυτή η σύμπνοια των αστικών κομμάτων που κυβέρνησαν μόνο ανεξήγητη δεν είναι, αρκεί βέβαια να ληφθεί υπόψη ότι στην ουσία πρόκειται για την κοινή στρατηγική επιλογή όλων εκείνων των πολιτικών κομμάτων τα οποία στηρίζουν από θέση αρχής και στην πράξη φυσικά την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κάθε τομέα.
Είναι αυτή η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οποία ζουν οι λαοί της Ευρώπης και η οποία την κάθε πτυχή της ανθρώπινης δραστηριότητας την αντιμετωπίζει πάντα με όρους καπιταλιστικής οικονομίας. Με κριτήριο δηλαδή και την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων αλλά και την αντίστοιχη ιδεολογική χειραγώγηση της κοινωνίας. Τελικά, αν λάβουμε υπόψη τα έργα και τις ημέρες της κυβέρνησης, δεν είναι καθόλου υπερβολή να υποθεί ότι η πολιτική της στην ουσία υπονομεύει την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και της πολιτιστικής δημιουργίας. Βάζει στο περιθώριο τον βαθιά διαπαιδαγωγητικό ρόλο του πολιτισμού και της τέχνης και δεν ικανοποιεί την ανάγκη και το δικαίωμα του λαού να γνωρίσει την ιστορία του και να έρθει σε επαφή με το ποιοτικό καλλιτεχνικό έργο, ενώ ταυτόχρονα την ίδια στιγμή απαξιώνει και τους δημιουργούς του καλλιτεχνικού έργου, καθώς άλλες είναι εδώ, στο πολιτιστικό τομέα, οι προτεραιότητες της κυβέρνησης. Δείτε, ποια είναι η πρώτη της προτεραιότητα της κυβέρνησης στον πολιτισμό? Μα φυσικά, αυτή η οποία επαναλαμβάνεται συνέχεια και σε όλα τα κυβερνητικά κείμενα και δεν είναι άλλη από την πλήρη εμπορική εκμετάλλευση του λεγόμενου πολιτιστικού προϊόντος, έτσι ώστε ο πολιτισμός να συνδέεται άρρηκτα και με τον τουρισμό, αλλά και με ένα σωρό άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες, όπως οι κατασκευές, οι μεταφορές και προφαντώς η πράσινη οικονομία και η ψηφιακή μετάβαση. Και βέβαια, στην ίδια αυτή κατεύθυνση της πλήρους εμπορευματοποίησης του πολιτισμού είναι που έχουν ψηφιστεί τα τελευταία χρόνια και εφαρμόζονται μια σειρά από νόμοι, όπως ο νόμος για τη μετατροπή των μεγάλων μουσείων σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ο νόμος για τον ΟΔΑΠ και τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ταυτόχρονα, ως άμεση συνέπεια της ίδιας αντίληψης είναι και η εγκατάλειψη ουσιαστικά αρχαιολογικών χώρων οι οποίοι δεν έχουν κάποιο ιδιαίτερο τουριστικό ενδιαφέρον. Είναι και το καθεστώς βέβαια των συμβασιούχων εργαζομένων σε όλα τα πόστα του Υπουργείου Πολιτισμού, είναι και οι αποφάσεις για πέρα ενάντια στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς από τις βυζαντινές αρχαιότητες στο σταθμό Βενιζέλου στο μετρό της Θεσσαλονίκης, είναι και η παραχώρηση ενοικίαση της Ακρόπολης ή του Ναού του Ποσειδώνα στο Σούνιο ή το Παναθηναϊκό Στάδιο και τόσοι άλλοι χώροι που έχουν γίνει ντεκόρ για πάσης φύσεως εμπορικές και άλλου είδους lifestyle εκδηλώσεις. Στο ίδιο μήκος κύματος, για να μην ξεχνιόμαστε, εντάσσεται και εκείνο το απαράδεκτο προεδρικό διάταγμα 85 του 22 που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων το προηγούμενο διάστημα, γιατί φτάνει να εξισώνει τα πτυχία των καλλιτεχνών με το απολυτήριο του Λυκείου. Τίποτα από όλα αυτά δεν έχουμε ξεχάσει, ούτε εμείς, αλλά ούτε και ο καλλιτεχνικός κόσμος. Η ίδια ακριβώς εμπορική και τουριστική αντίληψη του πολιτισμού αποτυπώνεται και στο σημερινό νομοθέτημα. Τόσο με το πρώτο του μέρος, όσο και με το υπόλοιπο για τον ΟΔΑΠ. Το πρώτο του μέρος αναφέρεται στην άειλη πολιτιστική μας κληρονομιά. Και εδώ τα λόγια της κυβέρνησης είναι όπως πάντα παχιά για την προστασία αυτής της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Η ίδια η πραγματικότητα όμως έρχεται και τα διαψεύδει αυτά τα λόγια. Μόλις πριν από μία εβδομάδα, οι εργαζόμενοι του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου κατέβηκαν σε απεργία, καταγγέλλοντας την υποστελέχωσή του, η οποία χειροτέρεψε λόγω της λήξης πολλών συμβάσεων στο τέλος του 23 και διεκδικώντας οι εργαζόμενοι συμβάσεις και συνέχεια, προσέξτε, συνέχεια στο έργο τους. Ποιο είναι το έργο τους τώρα? Εκτός των άλλων, είναι και η καταγραφή, άρα και η προστασία και η διάσωση πολλών τμημάτων της πολύτιμης και ποικιλόμορφης άειλης πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Με το πρόγραμμα αυτού του κέντρου, το Search Culture, το οποίο αποτελεί και την εθνική πύλη συσσόρευσης της ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς και της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας της χώρας μας. Υποστελέχωση λοιπόν. Κατά τα άλλα, η κυβέρνηση μεριμνά για την άειλη πολιτιστική κληρονομιά και την προστατεύει. Είναι φανερό βέβαια ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να αναθερμάνει
όσο μπορεί τις σχέσεις της με τους καλλιτέχνες, που είναι απέναντί της φυσικά, εξαιτίας της πολιτικής που εφαρμόζει για τον πολιτισμό. Το να αυτοπαρουσιάζεται όμως η κυβέρνηση, ακόμα και ως προστάτης του καλλιτεχνικού κόσμου, αυτό πάει πολύ. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ούτε αυτό το νομοσχέδιο παίρνει μέτρα ουσιαστικής στήριξης του καλλιτέχνη και της καλλιτεχνικής του δημιουργίας. Αλλά τι κάνει? Γενικεύει την τακτική της αξιοποίησης του πολιτισμού ως ένα προϊόν εξαγώγημο, το οποίο συμβάλλει στην τουριστική ανάπτυξη. Κάπως έτσι η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται και το ελληνόφωνο τραγούδι ως συμπλήρωμα του τουριστικού προϊόντος, στο οποίο τίνει να μετατρέπεται ολοένα ο πολιτισμός, προκειμένου να πωλείται στα σημεία συγκέντρωσης αυτού του τουριστικού ενδιαφέροντος. Και επειδή τα κέρδη από τη δραστηριότητα αυτή είναι πολλά εκατομμύρια, λέτε να επιστρέφεται και ένα μικρό μέρος του στους καλλιτέχνες, το οποίο βέβαια να δούμε τελικά ποιο θα είναι και αν τελικά θα επιστρέφεται στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη αυτή τη στήριξη. Για μας όμως, για το ΚΚΕ, το ζητούμενο είναι να στηριχθεί και να ενισχυθεί η ελληνική μουσική και ο καλλιτέχνης που σήμερα δημιουργεί στην Ελλάδα με πάρα πολύ συγκεκριμένα και πρακτικά μέτρα και κίνητρα. Και ο δημιουργός, αυτό που σήμερα έχει ανάγκη είναι η ενίσχυση της παραγωγής ελληνικών δίσκων, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στα έξοδα, που είναι πολλά, και της ηχογράφησης και της διανομής και της προώθησης. Για την κυβέρνηση όμως, η προστασία, η ενίσχυση, η προώθηση του ελληνόφωνου τραγουδιού, ακόμα και η προστασία και η διάχυση της ελληνικής γλώσσας, τα παίρνω αυτά από μέσα από το νομοσχέδιο, όλα αυτά λαμβάνουν χώρα και εξαντλούνται, ξέρετε πού, στους κοινόχρηστους χώρους των μέσων μαζικής μεταφοράς, των τουριστικών καταλυμάτων και των εμπορικών κέντρων, όπως είναι οι χώροι εισόδου, υποδοχής και αναμονής, οι ανελκυστήρες, οι χώροι στάθμευσης, οι διάδρομοι. Δηλαδή, μονάχα από όπου περνάει ο επισκέπτης, όπου κοντοστέκεται για λίγο, χωρίς βέβαια έτσι να μπορεί και να απολαύσει, πολύ περισσότερο δε να εκτιμήσει το μουσικό έργο το οποίο ακούει. Ή με την παροχή κινήτρων, όπως λέτε, αύξησης του διαφημιστικού χρόνου στους ραδιοφωνικούς σταθμούς, παραδείγματος χάρη. Όμως το ερώτημα παραμένει, ποια μουσική αλήθεια θα προωθείτε, η εμπορική ή εκείνη που συμβάλλει και στην άνοδο της καλλιτεχνικής παιδείας του λαού? Όμως θέλουμε να το πούμε και εδώ καθαρά και εξάστερα, έστω και έτσι, ακόμα και με αυτό το δειλό και μετέωρο βήμα της ενίσχυσης της ελληνικής μουσικής, το ΚΚΕ θα ψηφίσει αυτές τις διατάξεις. Όσο για τα πρόστιμα, μοιάζουν με χάδια μπροστά στα έσοδα αυτών των μεγάλων τουριστικών επιχειρήσεων. Αφήστε που τελικά μπορεί και να μην επιβάλλονται, δηλαδή, αν η παράβαση, αυτό γράφεται, αν η παράβαση κρίνεται αιτιολογημένα ως ίσονος βαρύτητας. Μάλιστα, το καταλάβαμε. Δηλαδή, και πάλι αγριάδες, αλλά στην πράξη μάλλον τίποτα. Για το δεύτερο μέρος τώρα του νομοσχεδίου, για τον Οργανισμό Διαχείρισης και Αξιοποίησης Πολιτιστικών Πόρων, γνωστό και ως ΟΔΑΠ. Γνωρίζουμε φυσικά ότι ο ρόλος του εκκατασκευής είναι η εμπορική αξιοποίηση της πολύτιμης ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και βέβαια σε αυτό είμαστε αντίθετοι από θέση αρχής. Όμως, ξέρετε, είναι διαφορετικό πράγμα τελικά η ρύθμιση οικονομικών παραμέτρων που βεβαίως και υφίστανται σε αυτή τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του ΟΔΑΠ και είναι τελείως άλλο πράγμα η εμπορική διαχείριση για τη βέλτιστη, όπως λέτε, αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του. Έτσι, όχι μόνο συνεχίζεται, αλλά και επεκτείνεται η μίσθωση των πολιτηρίων του ΟΔΑΠ σε ιδιωτικούς φορείς, οι οποίοι φυσικά και αποφασίζουν για την τιμολογιακή πολιτική και λειτουργούν με το δικό τους προσωπικό, αφού ασφαλώς ως επιχειρήσεις καπιταλιστικές το μόνο κριτήριο που έχουν είναι η αύξηση των εσόδων τους και των κερδών τους. Και βέβαια μας βρίσκει αντίθετους και δεν μπορούμε να δεχτούμε να συνάπτονται συμβάσεις προμηθειών χιλιάδων ευρώ ή μίσθωσης αναψυκτηρίων και πολιτηρίων του ΟΔΑΠ με απευθείας αναθέσεις, χωρίς καμία εγγύηση διαφάνειας και χωρίς διαγωνισμούς. Ξέρετε όμως, υπάρχουν και χειρότερα. Με πρόσχημα την προαγωγή της τοπικής γαστρονομίας, έτσι λέτε,
διευρύνεται η απαράδεκτη πρακτική της παραχώρησης των αρχαιολογικών χώρων για lifestyle σουαρέ και άλλες τέτοιες αντίστοιχες δραστηριότητες, των οποίων έχουμε ήδη πάρει γεύση με επιδείξεις μόδας, με δείπνα και με γεύματα σε αρχαιολογικούς χώρους. Ρυθμίζεται μάλιστα και το κοστολόγιο στο νομοσχέδιο. Δηλαδή, η πολιτιστική μας κληρονομιά σε ρόλο ντεκόρ του τουριστικού κεφαλαίου. Συνεχίζεται επίσης και παγιώνεται και εκείνο το απαράδεκτο ελαστικό εργασιακό καθεστώς του προσωπικού των συμβασιούχων, αποκλειωμένης, αυτό γράφεται στο νομοσχέδιο, αποκλειωμένης της αναγνώρισής τους ως συμβάσεων αορίστου χρόνου. Ταυτόχρονα δεν περνά απαρατήρητο, για μας τουλάχιστον, για το ΚΚΕ, ότι δεν προβλέπεται πουθενά κανένα άμεσο μέτρο μονιμοποίησης των εργαζομένων που ήδη εργάζονται με ληξιπρόθεσμες συμβάσεις, εργάζονται με ληξιπρόθεσμες συμβάσεις εδώ και δεκαετίες στον ΟΔΑΠ, παλιότερα το ΤΑΠΑ. Κάθε φορά που σας το λέμε, όλες οι κυβερνήσεις, και εσείς και οι προηγούμενοι, επικαλείστε το άρθρο 103. Μονάχα που πρέπει να μάθει ο ελληνικός λαός να το ξανακούσει μάλλον, ότι αυτό το άρθρο το ψηφίσατε όλοι μαζί. Τώρα μάλιστα έρχεστε και με το άρθρο 26, η κυβέρνηση εννοώ, και καλλιεργείτε και την αντιπαράθεση ανάμεσα στους συμβασιούχους εργαζόμενους του Υπουργείου Πολιτισμού για μια θέση εργασίας, την οποία έτσι κι αλλιώς δικαιούνται οι άνθρωποι. Πότε, όταν όλοι οι εργαζόμενοι που σήμερα εργάζονται στο Υπουργείο με πολλά χρόνια υπηρεσίας και με όλα τα απαραίτητα προσόντα είναι τόσο απαραίτητοι για τη λειτουργία όλων των υπηρεσιών, αλλά όλες οι κυβερνήσεις, βλέπετε, τους κρατάτε σε καθεστώς ομοιρίας. Θα αξιοποιήσω λίγο χρόνο και από τη δευτερολογία μου, κύριε Πρόεδρε. Το σημειώνω και από τη δευτερολογία σας. Παρακαλώ. Το ΚΚΕ δεν θα σταματήσει ποτέ να διεκδικεί την πρόσληψη όλων των συμβασιούχων εργαζομένων χωρίς όρους και άμεσα. Και μιλάμε, ξέρετε τώρα, για έναν οργανισμό όπως ο ΟΔΑΠ, ο οποίος σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου συγκεντρώνει κάθε χρόνο 130 με 150 εκατομμύρια ευρώ, ενισχύοντας, όπως λέτε, σημαντικά τον κρατικό προϋπολογισμό. Κι όμως, αυτός ο οργανισμός των τεραστίων εσόδων παραμένει δραματικά υποστελεχωμένος, όπως και εσείς παραδέχεστε στην αιτιολογική έκθεση, ενώ και ο κύριος όγκος του έργου του παραχωρείται μεθοδικά και σχεδιασμένα σε τρίτους, σε ιδιώτες. Για τα εισιτήρια τώρα. Ξέρετε, το ζήτημα δεν είναι το αν θα τιμωρούνται οι παραβάτες ιδιώτες έμποροι των εισιτηρίων των αρχαιολογικών χώρων και των μουσείων. Αλλά το ζήτημα είναι το αν θα μπορούσε, και εμείς λέμε ότι φυσικά και θα μπορούσε, αν ήθελαν βέβαια οι κυβερνήσεις, το ζήτημα είναι αυτήν την υπηρεσία να την εξασφαλίζει το ίδιο το Υπουργείο Πολιτισμού με τις υποδομές του και το προσωπικό, το δυναμικό που διαθέτει ή θα έπρεπε να διαθέτει. Και έτσι όλη αυτή η μαύρη στην ουσία αγορά των εισιτηρίων από τους διάφορους μεσάζοντες αρπακτικά, που τόσο γλαφυρά περιγράφεται πάλι εσείς στην αιτιολογική έκθεση, δεν θα γινόταν, θα αποφευγόταν. Ασφαλώς και θα ψηφίσουμε το άρθρο 24 και το επίδομα για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισμού που υπηρετούν σε Δήλο και Καστελόριζο, όπως και το άρθρο 25 βέβαια για τις δαπάνες του προσωπικού στο εξωτερικό του Ευρωπαϊκού Κέντρου Βυζαντινών Μνημείων. Θα υποστηρίζουμε πάντα έστω και την παραμικρή ανάσα ανακούφισης στους εργαζόμενους και τα δικαιώματά τους. Κλείνω με το θέμα της εκτέλεσης των αρχαιολογικών έργων με αυτεπιστασία. Ξέρετε, η υποστελέχωση αυτή που βασιλεύει στο Υπουργείο Πολιτισμού σήμερα οδηγεί σε παραχώρηση έργου σε φορείς εποπτευόμενους από αυτό. Υποστελέχωση μαζί με το καθεστώς των εργολαβικών συνεργείων αλλά και με το νέο καθεστώς νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου των μεγάλων μουσείων που ίσως να θέλουν να πάρουν μερίδιο των αρχαιολογικών έργων. Πρώτα λοιπόν αποκόπηκε η αρχαιολογική υπηρεσία από τα μεγάλα μουσεία και τώρα φαίνεται να ανοίγει ο δρόμος για να παραχωρηθούν σε αυτά και οι επιστασίες και οι αυτεπιστασίες μάλλον. Μήπως, και εδώ είναι μια ερώτηση την οποία την ξανακάνουμε, μήπως, λέμε, μήπως πάτε και σε επέκταση του καθεστώτος νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου και για τους αρχαιολογικούς χώρους.
Συνοψίζοντας, για όλους τους παραπάνω λόγους, καταψηφίζουμε επί της αρχής το νομοσχέδιο. Σας ευχαριστώ.